Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της πόλης. Η αυτοκρατορία της Νίκαιας. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Θεόδωρος Λάσκαρης και ο Πατριάρχης, μετά την άλωση της πόλης, κατέφυγαν στη Νίκαια της Μικράς Ασίας και ανασύνταξαν εκεί την εξόριστη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αυτή φιλοξενούσε τώρα τον αυτοκρατορικό αετό και μάλιστα δικέφαλο, με το ένα κεφάλι να κοιτάζει την Ανατολή και το άλλο τη χαμένη Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας διπλό αγώνα κατά των Τούρκων και των Φράγκων, ο Λάσκαρης και οι διάδοχοί του παλαιολόγοι κατάφεραν να διατηρήσουν τη νέα αυτοκρατορία επί 57 χρόνια και από εκεί να απελευθερώσουν την πόλη το 1261. Η ιστορία της αυτοκρατορίας της Νίκαιας είναι η ιστορία της πόλης χωρίς την πόλη. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Οι ιδρυτές της ήταν οι Κομνηνοί. Πρωτεύουσά της είχε την Τραπεζούντα του Εύξηνου Πόντου. Η θέση και η μεγάλη απόστασή της από τα άλλα ελληνικά κράτη δεν τη βοήθησε να συνεργαστεί μαζί τους. Οι ιδρυτές και οι διάδοχοί τους αγωνίστηκαν μόνοι ανάμεσα σε πολλούς εχθρικούς λαούς. Την οργάνωσαν οικονομικά και στρατιωτικά και κατάφεραν να την κρατήσουν ελεύθερη 257 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, αλλά και στα χρόνια της τουρκοκρατίας που ακολούθησαν, η Τραπεζούντα ήταν το χριστιανικό κέντρο των γύρω από τον Εύξηνο Πόντο ελληνικών πόλεων. Σε αυτή έχει τις ρίζες του ο ποντιακός ελληνισμός και γι' αυτή μιλούν ακόμα οι παραδόσεις, οι χοροί και τα τραγούδια των ποντίων. Το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Το ίδρυσε στην Ήπειρο ο δεσπότης Μιχαήλ I, ο Άγγελος, με πρωτεύουσά του την Άρτα. Με τον καιρό αύξησε την επικράτειά του σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Η πιο σημαντική στιγμή της ιστορίας του όμως ήταν η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, της δεύτερης σημαντικής πόλης της Αυτοκρατορίας από τους Λατίνους, 20 χρόνια μετά την άλωσή της, 1224. Το Δεσποτάτο του Μιστρά. Το ίδρυσαν πολύ αργότερα οι παλαιολόγοι, σοχυρωμένοι από τους Φράγκους Θέση, κοντά στη Σπάρτη. Το μικρό στο ξεκίνημά του, Δεσποτάτο, απλώθηκε σιγά σιγά και αφαιρώντας εδάφιο από τους Φράγκους, έφτασε ως τον ισμό της Κορίνθου. Το Δεσποτάτο γνώρισε μεγάλη ακμή στα γράμματα και τις τέχνες. Εδώ έζησε και δίδαξε ο σοφός Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός. Εδώ στέφθηκε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Τα κάστρα, τα παλάτια και οι εκκλησίες του σώζονται ως σήμερα και δίνουν ανάγλυφη την εικόνα της Βυζαντινής αυτής πολιτείας. Thank you.